Πρωτοφανή κοινωνική πρόκληση συνιστά η κυβερνητική μεθόδευση για αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από τις αρχές του 2012. Όπως υποστηρίζουν στελέχη της Γενόπ ΔΕΗ, είναι απαράδεκτο τη στιγμή που οι πολίτες δοκιμάζονται σκληρά από την οικονομική κρίση, όταν τα εισοδήματά τους μειώνονται δραματικά, κυρίως όταν όλοι καλούνται να πληρώσουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ένα σύκοτο φορολογικό χαράτσι, να προετοιμάζεται και αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, είμαστε διατεθειμένοι πάλι να ξεκινήσουμε έναν αγώνα, ώστε να μην περάσουν αυτές οι αυξήσεις, οι οποίες είναι άκρως απαράδεκτες, σε ένα σημείο όπου στενάζει η ελληνική κοινωνία από τα απανατά χαράτσια, από τους φόρους, από τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Νομίζω ότι αυτές οι αυξήσεις είναι πέρα από κάθε λογική, και πέρα από κάθε λογική θα είναι και οι δικές μας αντιδράσεις. Νομίζω ότι οι αυξήσεις περνάνε εκ του πονηρού. Και περνάνε εκ του πονηρού διότι ξέρουμε τις πιέσεις των ιδιωτών παραγωγών εδώ και πολλά χρόνια να αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου οι μονάδες τους, οι οποίες είναι αποκλειστικά με φυσικό αέριο, να τους παράγουν κέρδος. Μετά την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, είδανε τα κέρδη τους να μειώνονται δραματικά. Επιδιώκοντας αυτή τη στιγμή να αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νομίζω είναι περισσότερο προς όφελος των ιδιωτών παρά προς όφελος της ΔΕΗ. Εμείς θα υπερασπιστούμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης.